Ακούμε το πλάτο. Η ζωή γενικά είναι μια περιπέτεια, οπότε ας τη δείξουμε για αυτή την περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ ξεχωριστό το αυρένο παιχνίδι. Πώς θέλεις να δεις αυτή την περιπέτεια, λοιπόν. Εντάξει, πώς θέλω να δεις αυτή την περιπέτεια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω όλοι μας ανυπομονούμε να ξεκινήσει. Είναι μια καινούργια εμπειρία και για μένα. Και πάμε να το ευχαριστούμε. Πάμε να δώσουμε τα πάντα. Άμα το ευχαριστούμε και το δώσουμε και παίξουμε 100%, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Τέλος της ημέρας θα πούμε ότι παλέψαμε και ότι διεκδικήσαμε αυτά που έπρεπε να διεκδικήσουμε. Έχεις φρύσει το μούτσι, βλέπω, άρα γίνει και σοφότερος. Στην εμπειρία, ναι. Στην εμπειρία, ακριβώς. Μπορεί η εμπειρία του Βλάντο σε τελικούς να βοηθήσει και την υπόλοιπη ομάδα για κάτι καλό. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να κάτσω να πω άμα η εμπειρία του Βλάντο ή την εμπειρία του κάθε παίκτη. Ξέρω ότι και εγώ και όλοι αύριο θα είμαστε μαχητές, θα παλέψουμε και νομίζω ότι αυτό αρκεί. Οπότε μπαίνοντας μέσα με την νοοτροπία και την ψυχή ότι μπαίνεις να παλέψεις, μπαίνεις πολύ καλά. Δεν ξέρω το Παναθηναϊκό πάρα πολύ καλά. Σε ποιο θα δίνεις μια φάπα, μια κλωτιά, θα τον κλείδωνες, να αφήνεις κάτι, θα το έλεγες τέλος πάντων έτσι ώστε... Αθηναίος ο συνάδελφος, σίγουρα. Νομίζω ότι μπορούσε. Νομίζω ότι επειδή είναι και φίλος μου, νομίζω ότι... Θα με παρεξηγήσει. Ότι δεν θα με παρεξηγήσει τόσο. Νομίζω ότι θα μπορούσε το έκανα, ναι, αλλά... Τι να πούμε, ο Γιάννης είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος παίχτης, ο οποίος δύσκολα σταματιέται, είναι πολύ διάστατος και νομίζω ότι είναι ένας από τους παίχτες που θα κρίνει το αυριανό παιχνίδι. Αν ο Άρης ζει για τον αυριανό τελικό, ζει μαζί του και η πόλη ή ένα μέρος αυτής, δηλαδή, θα φαντάζει και ναι, φυσικά, φυσικά και ζει και η πόλη, είναι μια ευκαιρία, μπορεί να πάει να διεκδικήσει ο Άρης ένα κύπελο, μετά από τρία χρόνια που ήταν στα δύο αωράκια. Υπάρχουν οι πιθανότητες της κατάκτησης, αλλά από εκεί και πέρα από εμάς εξαρτάται πώς θα μπούμε. Είναι λάθος, καλή επιτυχία.